πάμε. Lay where you lay, don't make a sound. I know they're watching, you're watching. All the commotion, they're getting a play. I see people talking, talking. Hey, one, two, three. The head while I'm driving, I'm driving. Hey! Soft lips are open, knuckles are pale. It feels like you're dying, you're dying, you're dying. Αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν είναι χλωμά πρόσωπα. Είναι πολύ λαμπερά πρόσωπα. Pale faces σημαίνει χλωμά πρόσωπα, αλλά ή θα αλλάξετε το όνομα του γκρουπ ή κάτι να κάνετε, δεν γίνεται. Συγκλονιστική, μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Ποιος... Αυτό που σου έλεγα πριν. Ναι. Φέτος έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Παιδιά, συγχαρητήρια. Χαμός θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Να πούμε ότι... Οι τρεις είχαν έρθει σαν γκρουπ, ο Νίκος είχε έρθει σαν σόλο, ενωθήκανε και είδε το αποτέλεσμα, έτσι. Εξαιρετική. Θέλω να ξέρω ποιος είχε αυτή την ιδέα, την καταπληκτική ιδέα. Ο κύριος Λεβέντης, βεβαίως. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είχε την ιδέα, Γιώργο, και είναι και στην ομάδα σου. Συγγνώμη. Ξανά. Λέω ότι είχε την ιδέα. Το κάναμε μετά. Είχαμε τα παιδιά, συζητήσαμε. Συζητήσαμε και με τον Νίκο, ήμουνα με τον Θάνο που είναι στην ομάδα μου. Μιλήσαμε να δούμε ακριβώς τι θα κάνουμε με τους Pale Faces και τελικά βρήκαμε τον Νίκο μπροστά μας, είναι με αυτά τα παιδιά. Μισό λεπτό. Δηλαδή, πρώτα ήξερες ότι θα έχεις τα group και μετά σχημάτισες αυτό το σχήμα. Όχι. Ήρθανε, μας τραγουδήσανε οι τρεις τους και κοιταχτήκαμε με το Λεβέντη και μου λέει και λέει: Πάμε οι δυο μας. Σούπερ είναι αυτοί. Και μετά τους πήρε και τους έβαλε και τον Νίκο μέσα ως μέλος. Μάλιστα. Άρα ήξερες τι έπρεπε να κάνεις για να δημιουργήσεις τη μαγική συνταγή. Παιδιά, εσείς έχετε αισθανθεί ότι έχετε γίνει group πλέον, οι τέσσερις. Τελείως όμως. Πώς δεν γίνεται. Εγώ νιώθω λες και είμαι χρόνια εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Παρόλο που είναι μικρότερα ίσως, έτσι. Δύο χρονάκια, εντάξει τώρα, δύο χρονάκια. Εσύ πόσο είσαι. 19. Α, 19, εντάξει. Νίκο. Τι είσαι, 19. Δηλαδή εσείς είσαι 17. Ναι. Έχουμε και 16, Σάκη, έχουμε και 16. Λοιπόν, Γιώργο Θεοφάνος. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αυτό που είδαμε απόψε είναι μόνο η αρχή. Η δύναμη του coach και η δύναμη των επαγγελματιών της ομάδας που δουλεύει μαζί σας φάνηκε κιόλας από το πρώτο σας τραγούδι, από το πρώτο live. Ελπίζω, εσύ κύριε μου, να πίστηκες. Θυμάσαι τη διαφωνία μας στην πρώτη οδησιόν που σου είπα ότι δεν κάνεις για solo. Και καλό θα ήταν να μπεις σε κάποιο group. Και μου λες, έτσι που το ξέρεις. Να λοιπόν, πίστηκες. Τελείωσε. Είμαι εδώ. Άντε. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Κατερίνα Κακάκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που καταφέραμε πέρυσι, γιατί είναι προφανές πλέον ότι το καταφέραμε. Να δώσουμε τόσο μεγάλη δύναμη στα groups και να έρθουν παιδιά τα οποία σχηματίσανε groups και έχουν πολλά βήματα μπροστά τους. Νίκο, οφείλω να ομολογήσω ότι σε αδίκησα, διότι όταν στο οντισιόν είπες αυτό ακριβώς που λέει ο Γιώργος, για όπου και να τον βάλουνε, δεν θα δέσει. Σε αδίκησα. Ήσασταν καταπληκτικοί.
Δεν είμαι σίγουρη ακόμα ποιο θα είναι το αγαπημένο μου γκρουπ, γιατί έχω ένα αγαπημένο στο X-Factor πάντα εγώ. Ήσασταν απίθανοι. Μ' αρέσει το στυλ σας, μ' αρέσει η δύναμή σας, μ' αρέσει το κέφι σας. Και αισθανθήκαμε για εμείς 17 και 19 χρονών. Καλά, όχι ότι είμαστε μακριά, έτσι. Εμείς το αισθανόμαστε ούτως ή άλλως. Μπράβο. Και στυλιστικά, τέλει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και η εμφάνισή τους live ήταν συγκλονιστική. Μπράβο, ρε παιδιά. Γιώργο. Μπράβο. Είναι η αρχή. Έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Αυτό θέλω να πιστέψω. Αυτό εύχομαι να βλέπει ο κόσμος, γιατί αυτό πιστεύω μέσα μου. Ότι έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Είναι η αρχή. Ο Θάνος που έχει φάει πολύ ξύλο τις τελευταίες μέρες. Μπράβο, Θάνος, είναι καλός. Βέβαια, Μάνο... υπάρχει ένας κίνδυνος, Γιώργο. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Αν από το πρώτο είναι τόσο καλή, είναι πρέπει κάθε φορά να είναι και λίγο καλύτερη. Είναι προσέξτε πάρα το πολύ αυτό. Αυτό. Θα προσπαθήσω να βρω τα δυνατά μας. Προσέξτε το αυτό. Ναι, είναι πολύ αρχή. Μάνο... Θα σας παρακολουθούμε σε κάθε live. Κώστα, Νίκο, μπράβο σε αυτά, παιδιά. Νίκο, μπράβο σε κάτι που σήμερα. Μπράβο, παιδιά. Κάθε φορά θα είναι και καλύτερη. Παιδιά, η πρώτη σας εμπειρία, πώς σας φάνηκε? Πολύ δυνατά, πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, πολύ έντονη. Έχεις αισθάνεσαι την καρδιά σου χτυπάει δυνατά τώρα? Όσο δεν πάει, δεν γίνεται. Εσείς παιδιά, για άκουσα εξάς. Εγώ τώρα είμαι μια χαρά δηλαδή, μετά από αυτά που άκουσα. Για κάμερα κοιτά είπες, πάμε μάλλον. Εσύ πώς θα πήγες? Έχασα πολλά κιλά. Μπράβο παιδιά, λοιπόν. Τον αριθμό των Pale Faces τον βλέπετε τώρα στην οθόνη σας.